Και πάλι στο πολιτικό πεδίο, στο ακριτικό Αγαθονήσι, μαζί με ομάδα ευρωβουλευτών, βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας για τις προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Ο κ. Καρατζαφέρης, που κατηγορεί την Υπουργό Εξωτερικών ότι προσπάθησε να εμποδίσει την μετακίνησή του στο νησί, καταφέρθηκε εναντίον της Άγκυρας και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει το θέμα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, ενώ κατηγόρησε τη γείτονα και για τους εκατοντάδες λαθρομετανάστες που περνούν το Αιγαίο με την ανοχή των τουρκικών αρχών. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης και οι ευρωβουλευτές έφτασαν στο ακριτικό Αγαθονήσι με ιδιωτικά ελικόπτερα, αφού το Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να τους δώσει στρατιωτικά μέσα για το ταξίδι τους. Ωστόσο, σήμερα δεν εκδηλώθηκε από την πλευρά της Τουρκίας καμία δραστηριότητα στον αέρα, παρά τις επανειλημμένες προκλήσεις των τελευταίων ημερών. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα του νησιού, όπου παραμένουν προσωρινά 31 λαθρομετανάστες, καθώς και τους στρατιώτες που υπηρετούν στο φυλάκιο του Αγαθονησίου και καταγράφουν τις σχεδόν καθημερινές χαμηλές πτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης έκανε εκτενή αναφορά για τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις των τουρκικών αεροσκαφών και κάλεσε τους ευρωβουλευτές που επισκέφθηκαν το Αγαθονήσι να ξανασκεφτούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ που πατάμε είναι ελληνικό έδαφος. Είναι έδαφος της Ευρώπης. Η οποιαδήποτε αμφισβήτηση από αέρος συνιστά μεγάλο πρόβλημα. Οι Ευρωπαίοι καταγράφουν, αποφασίζουν και αν χρειαστεί τιμωρούν. Ας το λάβει σοβαρά υπόψη η Τουρκία. Οι κάτοικοι, ο αριθμός των οποίων δεν ξεπερνά τους 120, είπαν στον Γιώργο Καρατζαφέρη ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η παράνομη μετανάστευση που γίνεται με την ανοχή των τουρκικών αρχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2008 αποβιβάστηκαν στο Αγαθονήσι 6.000 λαθρομετανάστες. Δεν δέχονται, δεν υπογράφουν οι Τούρκοι μερικά από τα προβλήματα που έχουμε. Την παναπρόθεση. Δηλαδή, από τη στιγμή που πατήσει το πόδι τους εδώ στο Αγαθονήσι, σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της Ευρώπης, η Τουρκία δεν δέχεται να ξαναγυρίσουν πίσω αυτοί που ήρθαν από την Τουρκία εδώ. Έτσι μας μένουν εδώ πέρα πάρα πολλοί λαθρομετανάστες,